Τι είναι αυτό, να καταλαβαίνουμε τι είναι. Εδώ είναι ο πίνακας που δείχνει τη μεταβολή των μισθών στην Ελλάδα προς τα κάτω το 2017. Είμαστε η μοναδική χώρα που είχε τέτοια μείωση, 3,5% σε όλους τους μισθούς. Το 18. Το 18 δεν έχει βγει ακόμα, κύριε Ζαχαριάδη. Ξέρετε, οι εκθέσεις βγαίνουν μετά από κάποιους μήνες. Εδώ είναι το 17. Το 18 έχουμε 10% πάντως. Το 15, το 16 και το 17 κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το 14. Σας βλέπω, το κοιτάτε και με ενδιαφέρον. Είχαμε, με τον πολύ κακό Αντώνη Σαμαρά, είχαμε αύξηση μισθών. Πόσο? 2%. Μάλιστα. Μετά από πόση μείωση? Λοιπόν, μετά από πόση μείωση? Σε όλη την Ευρώπη. Μετά από 32% μείωση. Κύριε Μετρόπουλε, λοιπόν, ακούστε το όλο μαζί. Πέστε το όλο μαζί. Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τα τρία χρόνια αυτά, μάλιστα, και για τα τέσσερα θα βγουν σε λίγο οι εκθέσεις, είχαμε μείωση μισθών. Πόσο? Μείωση μισθών. Πόσο? Σας το έδειξα μόλις. Πόσο? Δεν ακούτε ή δεν βλέπετε? Πόσο, κύριε Κυριανάκη? Σας είπα, με νούμερα. Πέστε μας ένα νούμερο και πού το βρήκατε. Μείωση μισθών. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει. Σας διαψεύδω εδώ. Άνθρωπε, είναι το έφερα. Άνθρωπε, τώρα. Να το βρε, άνθρωπε. Ανοίγεις το εργάνι όταν θα πας σπίτι σου. Ανοίγεις εδώ, το εργάνι. Σαν καλός κομμουνιστής που είστε, μην μου κάνετε προπαγάνδα, παρουσιάζετε δεδομένα που δεν υπάρχουν. Εγώ σας βλέπω, σας δείχνω τους αριθμούς. Δεν δείχνω τίποτα. Αυτά που μαθαίνετε στην Κουμουνδούρου, αφήστε τα για την Κουμουνδούρου. Τώρα μιλάνε οι αριθμοί. Τώρα μιλάνε οι αριθμοί. Νομίζω ότι είμαι προσβάλλης. Την προπαγάνδα σας κρατήστε για την Κουμουνδούρου. Εντάξει. Λοιπόν. Είχες 25% μέχρι το 14, ξέρεις τι σημαίνει? Είχες 32% μείωση του κατώτατου μισθού, ξέρεις τι σημαίνει? Είχες διάλυση όλης της πυραμίδας των συλλογικών συμβάσεων, ξέρεις τι σημαίνει? Και έρχεσαι τώρα εδώ πέρα και στα σοβαρά, έρχεσαι και μας λες ότι είχαμε 3,5% μείωση του μισθού. Δεν υπάρχει. Υπερφορολογήσαμε και διαλύσαμε τη μεσαία τάξη. Και τη μεσαία τάξη θα πάρει τα 12.000 ευρώ. Θα απαντήσω με εσάς. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια που λέει. Κρατήστε την κοινωνική οικονομία. Συνεχίστε να ολοκληρώσετε. Το Πετρόπουλο αφιερωμένο, γιατί με είπε ψεύτη λίγο πριν. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Εργάνης. Δείχνουν τη σχέση προσλήψεων για όλο το 18 μεταξύ πλήρους και ελαστικών μορφών εργασίας, εκπεριτροπής και τα part-time. Αυτό... Μαζί είναι 55% όπως βλέπετε. 42 και 14, λοιπόν, 56%. Βλέπετε, είναι του Δεκεμβρίου. Του είναι 2018. Για όλο το 18 αυτό, κύριε Πετρόπουλε, για όλο το 18. Λέει, είναι την Εργάνη επίσημα στοιχεία. Μηνός Δεκεμβρίου. Είναι για όλο το 18. Όχι το όλο το 18, αφού λέμε είναι μηνός Δεκεμβρίου. Για όλο το 18 και στραβούς, θα βγούμε και στραβή τώρα. Τα ξέρω. Έχει κοπεί από κάτω εκεί που έχει τη λεζάντα. Εκεί που έχει τη λεζάντα. Όχι, όχι. Ναι, δεν έχει το συνολικό, κύριε μου. Σας το είπα και προηγουμένως, του Δεκεμβρίου είναι. Ο Θεέ μου, και δεν σας το λέω, με τίποτα. Μην βγάζετε συμπεράσματα από ένα. Για όλο το 18 είναι. Για όλο το 18. Για όλο το 18. Λοιπόν, και δείξτε και το βίντεο που έχω στείλει στους συνεργάτες σας, αν μπορείτε. Τώρα το ετοιμάζω. Γιατί δεν το ζητάει για το καλό το μισθό. Θα παίξει το μισθό. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν η δέσμευση. Έλα, Θανάση. Πάρτε το, εντάξει. Η ενεργία είναι ακόμα πολύ ψηλότητα. Τι λέει εκεί, κύριε Πετρόπουλε, το είδατε? 56% οι ελαστικές μορφές. Και εσείς είστε εδώ ψευδόμενος, λέγατε ότι είναι πλειοψηφία οι προσλήψεις σε πλήρη απασχόληση. Να σας το πω λαϊκά. Είπατε ψέματα. Τι να κάνουμε? Είστε άμπαλος. Για τα εργασιακά είστε άμπαλος. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή? Ρε, ο άνθρωπος λέει ψέματα. Κάνεις ένα χαρτάκι και δεν ξέρεις να το διαβάσεις. Λέει άσπρο. Τι να κάνω? Βλέπει βράδυ, λέει μέρα. Μα δεν μπορείς να το διαβάσεις. Βλέπει μαύρο, λέει άσπρο. Δεν μπορείς να το διαβάσεις καν. Έτσι κάνανε πάντα οι κομμουνιστές. Έχει υπομονή. Οι κομμουνιστές κάνανε πάντα έτσι. Άκου να δεις, οι κομμουνιστές υπήρξαν σε αυτή τη ζωή για να είσαι εσύ ελεύθερος τώρα και να λες αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτό το λες τώρα. Πάμε παρακάτω. Να μας δώσετε έτσι. Να μας κλειδώσετε. Παρακαλώ.